Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Νίκας Μπασκετάκη, ημιτελική καλησπέρα από τη Sony Carina, καθώς παρακολουθούμε τον μεγάλο ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό. Πρώτη κατοχή για τους Big Babes και άξονας αναμετρώνται. Κάτι για λίγο δύο θα αντιπάσουν για τους Big Babes. 2-0, ανοίγουν το σκόρι οι Big Babes, δύο ομάδες αναμετρώνται. Σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα θα ξέρουμε ποιος παίρνει το εισιτήριο για τον Bets on Finals. Για 3 Κωνστακίδης ξεκίνησε από νωρίς, κάνει δουλειά. 2-3. Δεν στενόμαστε σιγά σιγά, για τρίτης παίρνει, είναι άστοχος όμως. Αλλά περπάτησε, υπάρχει επιθετικό rebound για τον Bets on Finals. Πάσα κάνει χιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν κατάφερε να κάνει την μπάλα ο Ερμίδης. Πώς θα κάνει κάτι άλλο ο Ερμίδης και ο Κωνστακίδης. Τα δύο πολυβόλα του άξονα είναι έτοιμα να πυροβολήσουν από τη γραμμή των 6.75. Ήδη έχει ξεκινήσει ο Κωνστακίδης. Γιατρίδης. Ερμίδης στον άνερα. Jump shoot είναι έστοχος. Κάτα χειροκροτήματος από τον Bunker. By the way, μέχρι την άδεια πάντως έχουν πλήρη 12 οι Big Babes. Εάν μπορώ να διευκρινίσω σωστά, 9 παίκτες για τον άξονα. Ερμίδης. Ερμίδης πάει μόνο του μέχρι μέσα. Δύο παίκτες πάνω του πήγε και τρεις ο Τερμίδης. Δεν έκανε την μπάλα, αλλά θα χάσει ο Ερμίδης στη δεύτερη φάση. 4-3 παραμένει. Ερμίδης. Μεγαλόπλος, ο οποίος μας έκανε και κάποιες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι, για το παιχνίδι, χέρι με χέρι. Τον Τερζίδη. Τερζίδης για να τροφοδοτήσει. Έμεινε πίσω από τον Κυρώνης χωρίς να δεχτεί φάουλ του Κωνστακίδης. Ένα jump shoot θα το πάρει, είναι άστοχος όμως ο Μουτσέλης. Αμυντικό rebound, δεν υπήρχε κάποιος παίκτης του άξονα να διεκδικεί ενεργά ή μη το επιθετικό. Τερζίδης. Έτσι εκεί πήρε ο Τζινόνης. Στα 14 δευτερόλεπτα σου για 3. Είναι άνθρωπος πάρα πολύ καλά. Τερζίδης δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound. Κωνστακίδης είναι εκεί πέρα και κατοχύρασε. Μεγαλώνει και την επίθεση. Βάνης, Γιωσμάς, το έχει βρεθεί ελεύθερος στην κορυφή. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Ένα μηδέν, Τζιβάνι στην παραφορά, 15 δευτερόλεπτα. Γιατί ο Κωνστακίδης δεν πήρε, Γιωσμάς βρίσκεται και πάλι στην κορυφή, χέρι με χέρι στο Κωνστακίδη. Σου για τρεις αυτός με τη μία. Μια άσοχα τώρα, airball, θα συγκρατήσει την μπάλα όμως ο Κωνστακίδης. Γιωσμάς σου για τρεις και έχοντας βρεθεί και αυτός ελεύθερος, είναι άσοχος. Μετρίδης. Με τώρα την μπάλα, πάμε με τον Μετρίδη. Για 4 δευτερόλεπτα, χέρι με χέρι. Σχεδόν, πάλι Μετρίδης. Θα το δώσω τώρα την μπάλα, πάει και αυτός μέχρι μέσα ένα run floater, είναι άστοχος, επειδή την κόρυβα του Τερζίδη, είναι άστοχος για εμάς εκεί πέρα. Θα μας έρθει το rebound, είναι πιο μισέλης εκεί πέρα. Θα πολλές φορές φλέξει εκεί πέρα. Anyways, στη δεύτερο foul. 2-0 τα ομαδικά, 4-3 το παιχνίδι. Εμάς, βάζει την μπάλα. Βάνης, τι μάτς πρόκειται να δούμε και βλέπουμε κιόλας. Ο Σακίδης απέναντι στον Τερζίδη πάει μέχρι μέσα και θα βγάλει μια πάσα, συγκράτησε ο Μουτσέλης. Βάνης, Γιωργάνος, σουτ για 3, ο Σακίδης είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, παιδιά της για τρέξιμο από τον Παλαιάδο. Ισχύει από την μέρα του Σκυρό, το ρίπαλο του Ζιβάνη. Το weak side, Τερζίδης, στα 13 δευτερόλεπτα δεν της τάξει πρώτη φάση, για τρίτης. Χέρι με χέρι ανεβαίνει ο Μεγαλόπλος, κόβει τελικά μέχρι μέσα, θα πάει την μπάλα από Λεάννα στα 8 δευτερόλεπτα. Παίρνει το Τζιβάνι, θα πάρει ένα σκέντρο για τρίτη και αυτό ο Λεάννα στα 3 δευτερόλεπτα έχει κλειστεί πολύ καλά, πρέπει να σουτάρει. Θα σουτάρει πολύ δύσκολο το Ζάκια μέσα! Τι έβαλε! Μακρύνει ο δίποντο! Κάτα χείρος το τούμερος από τον πάτο των Babes. 6-3. Double score στην Ζαρκαρίνα. Στη λύση του χρόνου, υπό πίεση χρόνου και αντιπάλου σκόραρε. Της βάσης δεν είναι το μέρος στον Ιατρίδη. 6-5. Μας δεν μαζίξε την ιστορία. Ο Λεάννου. Ζήτης θα πάρει ένα σκρίνα τον Ιατρίδη. Συνότερο παίκτη πάνω του, ξαναβγαίνει. Έτσι δεύτερο ρόλο, γιωσμάς πέρα δίπλα, πέρα κλέψει, έκλεισε το σημαίνει. Είναι και δεύτερος παίκτης, θα κάνει το φάουλο από τον Ιατρίδη. Overplay, την άμυνα, βάλλοντας δίνω σε υπερβολικό πάθος, 2-1 τα ομαδικά φάουλ. Πέντε λοιπόν τριζίτη στην επαναφορά. Ζήτησε στη weak side, ζήτησε και πήρε ο Μεγαλόπουλος. Σου για τρεις. Είναι άστοχος ο Μάραντας, την κάσα από την ρακέτα και μάστο rebound. Ιβάνης. Ιβάνης είναι περιζέλης όταν θα πάρει το τρίποντο. Μέσα θα αφήσει την πάση του καλάθι. Είναι έστοχος ο Μιτσέλης. Θα πέρατε στην πολύ κοσμή και πάλι ρακέτα του Big Babes 6-7.
άμυνα φανά του Μαρκόνης από τον πάγκο, ο οποίος έχει σηκωθεί από τον πάγκο. Για 3 στα 16 τρόπια χωρίς τα πασάρικα από Βολάνο, ένα άσχος πάρα πολύ ψηλά ο Θεμακίδης για ένα ακόμα αμυντικό rebound. Στο πέραντί του, στο φάουλ παίκτης του άξονα, στο φάουλ μια μακρινή πάση, στο διπλάνι, στο διπλάνι, στο διπλάνι, στο διπλάνι, και πάλι είναι άσχος με ταμπλό. Στο να τρέξουν οι Big Babes, έχει κρατήσει φάουλ, στο διπλάνι. Σωστικότατα και έτρεξε ο Βολάνο προηγουμένως, στην τελευταία φάση. Όπου είναι για δύο, βολές έχει πιάσει μπάλα, λέει χαρακτηριστικά ωραία, θα είμαι καλό λάθος. Με ψυχική κίνηση, όπως και να έχει πολλά, είναι στις βολές. Έτσι από την πρώτη, εις. Τα εφτά, σοπαλία. Ας το στη δεύτερη, master rebound, 7-7. Σοπαλία. Θα φέρει και την ολοκλήρωση θα μένει με τη λήξη τη πρώτη περίοδου. Μεγάλο προσοχή βάλει πλάτη από τον Ερμήνη. Για τρει ο Κωνσταντίνο θα βάλει τον Σουγγισμό. Ο ήταν ελεύθερο. Ο Σουγγισμό ήταν τότε ελεύθερο. Και τον Μαλιό ήταν ελεύθερο. Ένα άνθρωπο. Υπάρχει προσπάθεια να κλέψουν και φάουλ από τον Ερμήνη. Τον Θερζίδη. Το νούμερο 4. 2-3 τα Μαλικά. Ολάνου. Βάζει την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι, αν μπορώ να διακρίνω σωστά. Για τρεις. Για τρεις, για τρεις μέσα! Σουτάρει πιο ψηλά στον Big Bates. Το σύγχρονο πεντάρι, 17. Κωνστακίδης. Κωνστακίδης, δυσμάσε ένα jump στο παιχνίδι του Ελευθέρω. Βολόνι βάλα, μπήκε και βγήκε. Του Μιτσέλη, είναι άστοχος. Παουλάνου, οργανώνει μια ακόμα επίθεση. Στάρι Τσιρόνι θα πάρει. Για τον άνθρωπο λέει αφκόπηκε το Μιτσέλη. Κωνστακίδης, πήρε ο Σουσμά, το δώσε και ένα σκρίνες Σουσμά, σε ένα jump shot ο Κωνστακίδης στάθηκε στον αέρα, είναι έμπτωτος, για τρίτης καταρχικά πίσω του και στόχισε ο guard, combo guard, το άξονα 19, ο Λουάνου και με χέρι στον Τερζίδη, για τρίτης, για τρίτης θα πάρει πέντες ο Σουσμά, ο οποίος κολλάει πάνω του Τερζίδης, ο Λουάνου, έχει τον Ιβάνη απέναντί του, έχει σταματήσει τρίτης και ο Κωνστακίδης πήγε πάνω του, έχει δευτερόλεπτο ο Τερζίδης. Ένα jump shoot, σειρώνει συνάστοχος, ψηλά θα πάρει το rebound. Καλά, παιχνίδι! Πέραν σε δύο παίκτες, ανάμεσα σε δύο παίκτες. Μέσα Ανδριατρίδη, πράγματι που μας περνάει εντός, Ερμίδης περνάει εκτός. Άστος του Πολίδη θα επιδεχθεί το ένωσο τρίποντο. Έχει το ριμπάντο γιος μας, Κούμας. Πρώτη του επαφή με την μπάλα. Τερνίδης έχει κολλήσει πάνω του. Πάλι σκεφτή πάσα, γιος μας στην κορυφή. Θέλει με χέρι στο Κωνστακίδη σου, για τρεις θα τον μπουμπουνίσει. Είναι άστοχος. Και για να δώσει μια πάσα, δεν ανήγγρεψε το γεγονός ότι ερχόταν σε αυτόν την μπάλα από Ελεάνου. Λάθος, κορυφή, περνάει στα χέρια του άξονα, Κωνστακίδης, στην επαναφορά. Βάνης, σκαστή πάσα για μας ένα ποστάρι, υπέροχη πάσα, ανάποδο λέει, απάστοχος ο Κωνστακίδης. Για τρίτης, θέλει να τρέξει, θέλει να φτιάξει τον ύπνο, θέλει να τουλάχιστον έχει να επιστρέψει η παίκτης όμως. Τερζίδης, προσπάθει για κλέψιμο, συγκρατεί ο Βαλουάρ από την προσπάθεια του Κωνστακίδη για κλέψιμο. Θα πάρει το δίποτο Μεγαλόπουλος, στα 10 δευτερόλεπτα σου, για τρίτης, για τρίτης και πάλι, είναι άστοχος. Σε επίδυση τώρα, στο κίνη σου για τρεις και πάλι έχουν δοθεί ελεύθερος, εύστοχος! Κερδίζει και το φάουλ! Κοιτάξτε πως πανηγυρίζει και ακούστε πως πανηγυρίζει ο Κωνστακίδης. Έμεσο τετράποντο. Μπορεί να επιτευχθεί από τον Κωνστακίδη. 12 όλα. Να το 7-7 στο 12-12. Οι ομάδες 3-4 τα ομαδικά φάουλ, ιδιαίτερα φυσικά το παιχνίδι. Έφυγος, τίποτα ο Κωνστακίδης. Φτάσει πάλι ο άξονας 12-13. Ακόμα και συγχαρητήρια από τον Μαργόνι. Τεζίδης κατεβάζει την επίθεση. 4-4. Παουλάνου. Πάρει το σκριν και θα πάρει την μπάλα. Θα πάρει ένα σκριν από τον Ιατρίδη. Θα την υποτραχθεί. Παραμένει ο Τεβάνης πάνω του. Θα βγει από τον τρίποντο σου για 3 μέσα! 15-13. Κούμπας.
στην πάσα του Μάτ. Δύο πόντου στο προηγούμενο σου, δύο τόρμε. Θα γυρίσει. Είναι άστοχο ο Μάτ. Απέναντι στην ψωμένη χέρι του φυσικού του αντιπάλου. Ο Μάτ είναι ένα ιδιαίτερα ενεργό ματσά που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Τα σύντατα μέχρι μέσα είναι άστοχο ο Δεζίδη. Πάχει για το rebound. Έγινε και η τζάμπολ. Μια παρατήρηση. Είναι τζάμπολ, δεν είναι ωραίο. Πάγκο έχει δοθεί η παρατήρηση των Μπιμπέλ. Δεν σου έχει δοθεί το ρόμπλο, δεν σου έχει δοθεί κάποιος. Μια παρατήρηση. Και επίσημα έχει δοθεί τζάμπολ λοιπόν. Κατοχή. Είναι για τον άξονα, Τερζίδης πάει πάλι πάνω στο χειριστή, αυτή τη φορά είναι ο Κούμπας. Κούμπας στα 16 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα παίρνει σε δύο παίκτες, ο ίδιος επιδετικό rebound του Τερζίδης έχει την μπάλα από την Ιαρίτο και καταφέρει να κραπώσει και παρκώσει την μπάλα ο Κούμπας. Ιατρίδης, 19 δευτερόλεπτα και θα πάρει, θα κερδίσει το φάουλ από το Γιωσμάν, δεν κάνω λάθος, πράγματι. Βολές έχουν συμπληρωθεί πραγματικά. Με ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Μπέιτς, κανένα πλέον για την περίοδο πάντα. Άστονας, συνεχίζει το φέρνει ένα σκρίνο από τον Γιωσμά. Το Σούτλι, ο Ατρίδης, έχουν στοχοποιήσει τον Χρυσακίδη. Το στους 4 γραμμών οι παίκτες των Μπέιτς, όπως φαίνεται. Μας φαίνεται και στα μάτια που βγαίνουν στους 3 Γιωσμάς, έχει πληθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος, διπλή αναπήδηση ο Ατρίδης. Θα μαζεύει στο rebound. Θα κατεβάσει την επίθεση διορθώνω. Τερζίδης έχει κλειστεί από 2 ειδίκες και πώς μέχρι ο Κούμπας. Έδωσε μια μακρινή πάσα, αλλά δεν ξεχύθηκε κάποιος παίκτης. Έχουν το διευθυντή έφταξε. Δεν βρήκε κάποιον πανηθό γήπεδο. Διότι Τερζίδης θα πέρα δίπλα, έχει πέσει κάτω. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Κούμπα. Τερζίδης πέσει κάτω. Σηκώνεται όλα καλά. Δεν υπάρχει, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Γαλόπουλος στην επαναφορά. Θα λέγει για το κύριο σύντοπος. Παουλεάνου, ιδιαίτερα έφυλα στο σχήμα. Πολλοί παίκτες κατεβάζουν την μπάλα και από τις δύο ομάδες στα πρώτα. Το πλάς λεπτά. Παουλεάνου, σε δυο τρεις πάρα πολύ δύσκολο. Παρέντες του Κωνσταντίδη είναι άστοχος. Πέρα στο μπλοκάρι του σουτ. Θα πάρει, θα συγκρατήσει απέναντι στον Τερζίδη. Κούμας, δύο παίκτες απέναντι στην κίνηση. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ναι, στο παθενικά. Μουτσέλης. 16-15. Καλόπουλος. Αυτός τώρα σε ρόλο point guard. Τερζίδης. Θα πάρει την μπάλα του, είπε πάρτο κιόλας, αλλά θα πάρει την μπάλα. Ο Τυρώνης, ο οποίος θα γυρίσει, θα βγάλει μια πάσα στον Μεγαλόπουλο, έχοντας κλειστεί από δύο παίκτες, για τρεις. Είναι άστοχος, πάρα πολύ ψηλά Τερζίδης. Δεν έχει λάθος χρόνο, ο Σοκίδης δώσε καλύτερο και πήρε το αμυντικό. Βάνης. Θέλεις, θα γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Στο rebound, δεσμάς παίρνει, πιέζει. Καταφέρει να κλέψει, πιέζει, εξακολουθεί να πιέζει, έρθει και ο Κωνσταντίνης Μάτου, έχει σταματήσει την τρίπλα. Μεγαλόπουλος, στην weak side είναι ο Σιρώνης, θα πάρει στα 12 δευτερόλεπτα που ζήτησε. Στην weak side δεν θα πάρει το τρίπλο του Μεγαλόπουλος. Ο Λεάνου, στα 5 δευτερόλεπτα έχει χρησιμοποιήσει ουσιαστικά τον σημείο με τίποτα fade away shoot, θα πέτρεψε δεύτερο παίκτη και πάνω του μαζί με τον προσωπικό του Λεάνου, κοιτάει τον χρόνο. Ο Κωνσταντίνης 33 δευτερόλεπτα, 18 είναι για τον άξονα. 16-15. Θα πάρει το σκρίνο από τον Γιωσμάσου για 3 πίσω από αυτό. Μέσα! Απίστευτη προσπάθεια του Κωνσταντίνη, μία ακόμα. Πανηγυρίζει και ο ίδιος και ο Πάγκος. 16-18, 17 δευτερόλεπτα, όλα για τους Μπέιτς. Ζήτης, όχι φάουλ, λέει χαρακτηριστικά με τον Πάγκο Μαργόνης. Ζήτης παίζει με το χρόνο, θα ζήσει λίγο κάποιο σκρίνο σε κάποια φάση. Δεν υπάρχει κάποιο σκρίνο. Έκλειψε ο Κωνσταντίνης, ανοίγεται την τρίπλα, πάει ταχύτητα με τον Ζήτης. Θα κλείψει την μπάλα, θα αφήσει στο καλάθι του Ζήτης. Ακόμα άμυνα βγήκε και μεταφράστηκε και σε δύο ακόμα πόντους, 16-20 στους 4 πόντους μπροστά ο άξονας.
κατά τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ιδιαίτερα physical το παιχνίδι, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ πάθος, πάρα πολλά χέρια πάνω στις μπάλες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Ρισοφή λοιπόν στη Σαν Καρίνα, 16-20 το σκορ. Πρώτη κατοχή είναι για τους Big Babes, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος στο πολύ αναμενόμενο ημιτελικό. Όποια ομάδα κερδίσει, κερδίζει το εισιτήριο για τον μεγάλο Betson Final του κυπέλου. Μεγαλόπουλος πήρε από την επαναφορά. Θα κλέψει την μπάλα ο Κούμας, ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Μια μακρινή πάσα, λάθος, το λάθος, κλέβει στην κρατή και την μπάλα Τερτίδης. Ο Λεάνου πάει μέχρι μέσα απέναντι σε δύο παίκτες. Επιτήτρες πάνω του, ο Μεγαλόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος, έπειρε το τρίποντο. Συγκριθεί και ο Παουλεάνου, σαν ο Μεγαλόπουλος, έχουν επιστρέψει παίκτες του άξονα. Στους παίκτες τους, αντιγράφει ο Μαρκουμάν. Ο Λεάνου, έχει πάρει ο Τερτίδης. Θα γυρίσει ο Ατρίδης, είναι άστοχος. Κολοβός με την rebound που έχει περάσει στο παρκέ. Κολοβός και ο Ατρίδης, δύο γύρους, θα συγκρατήσει την μπάλα που μετρούσε το καλάθι. Ανέβαινε το μερμήτιο που έχει περάσει. Εκμένου τον αγνιστό χώρο. Παιχνίδι ενεργειακό ποτό με τις τιμές. Τι καφέδες, τι μάνστερ, τι ενεργειακά ποτά να παίρνουν. Ένα τέτοιο παιχνίδι να έχουμε τη μέρα, ανεβαίνουμε. Θα εξελιστούν πολλές. Ο Γάλλος, πάρε να σκέφτει τον Ιατρίδη, θα δώσει τώρα την μπαλά. Θα το καλέσει αλλά σωρά, θα τερτίβει. Βέβαια και ένα σκρίνι, δεν το έχουν ταλευτεί στον πρώτο χρόνο. Ο Γάλλος, θα δώσει τον Κούμα, θα κάνει κάποιες τρίπλες τερτίβεις. Για τρίτες θα πάρει τα 5 δευτερόλεπτα. Μέσα από ο Γάλλος, για 3 στα 3 δευτερόλεπτα. 19-21 για μία ακόμα φορά. Κάτα χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Μουσταχίδης. Κούμας. Συνεχίζει 12 δευτερόλεπτα. Κούμας. Γιος μας ούτια 3 θα το πάρει έχοντας βεβαιτεί και πάλι ελεύθερος. Είναι άστοχος. Ξέρεις, ούτια 3 έχει περάσει στο παρκέ. Είναι άστοχος. Σειρώνει την στον πάγκο. Υπάρχει εκεί πέρα ο Ιατρίδης. Θα το πει έλαβε φόλ. Έρχεται από την κυρία την οποία κατάφερε να εκμεταλλευτεί και πάρει την κατοχή σε πολύ πλεονεκτικό για αυτόν το σημείο.
Δεν εκμέτσι φάουλ, πράγμα που έκανε. Μπορούσα να κόπει κιόλας. Είναι η ψηφιωμάτη για όλους τους παίκτες που κανάζουν δύο ρεξ. Προλογώσει μια άτομα στην πρώτη. Τέσσερα, δύο τραυματικά φάουλ μαζί με τις τεχνικές ποινές. Μόλις 1,5 και λιγότερο λεπτό. Ερμίδης θα γυρίσει. Οι πολίτες δεν ξέρουν να γυρίσουν μια τρίτη. Να το τέρις. Καλησπέρα. Περδίδης. Για τρίτη σου, για τρεις απέναντι στο Γιωσμά. Είναι άστο πως μάχη για το rebound. Έχει το πιπότι. Ερμίδης θα περάσει πράγμα στον πάγκο. Καλησπέρα. Για τρεις Τερζίδης είναι έτοιμο! Κοιτάξτε πως κάνουνε οι Μπέιμ! 22-24. Σταχίδης, έχει σταματήσει τρίπλα, θα τροφοδοτήσει το Γιωσμά. Θα τροφοδοτήσει το Γιωσμά, ωραία άνθρωποι. Στα 13 δευτερόλεπτα, αναποδολή από καλάθι και φάουλ! Από τον ψηλό του άξονα. Φάουλ που έχει χρεωθεί. Στον Ατρίδη. Η Τριάδης ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ στη θέση του Δωτέρη. Ένας ακόμα θηριώδης παίκτης και Δημητριάδης και Κολοβός. Και η Ατρίδης τώρα. Ήθελε να γίνει ακόμα πιο φύσικα το παιχνίδι. Έφτασε και η βολή 22-26 Τερζίδης. Είμαστε στόχοι σε ένας τρίποντο, θα γυρίσει ο Δημητριάδης. Έχει κάνει βήματα. Στην πολύ κοσμή ρακέτα. Το άξονα. Αντώνη, γυμνήτε το σκορ. Αντώνη. Άτος, πάσα ο κουμπάς πήγε να τροφοδοτήσει. Παίκτος στη γωνία, πάει μέχρι μέσα. Στρωματικό άλμα. Τεράστιο Κυπριανίδης στο παρκέ. Για πρώτη φορά που το κρεμαστή πάσα απέναντι σε δύο παίκτες. Έχω τους βάλει πλάση σε έναν και έχοντας απέναντι στον άλλον. Θα σκοράρει δύο ακόμα πόντους ο Γιωσμάς αμβάνοντας από τον Κωνσταντίνο. 24-29 Παουλεάνου. Μετρίδης. Μετρίδης θα γυρίσει. Είναι έτσι να απέναντι σε δύο παίκτες. 5-2 πραγματικά ο άξονας θα προσπαθήσει έπειτα από 23 ολόκληρα παιχνίδια την αίτητη φέτος ομάδα των Big Babes να την υποχρεώσει στην πρώτη της ήττα στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου. Δύο βολές έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά Κωνστακίδης. Εκτελέσει το ζευγάρι. Πολύ ησυχία στη Σόνη Καρίνα. Έφταγω στην πρώτη βολή ο Κίδης. Μίλησε ο Μάρικ πάλι. Άφρο της 4 και 1 συνθήκη ο πολεμός στο rebound. Πάνω στον Ατερδίδης. Ατερδίδης στα 16 δευτερόλεπτα στο Παουλεάνου θα πάρει σου για 3 από πολύ μακριά. Είναι άστοχος στον Κούπα στον Παναμαρκάρι. Κυπριανίδης θα αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός. Σε μια μικρή εξέδρα. Αλλά ο πάντος τον Μπέιτς λειτουργεί και ως εξέδρα. Λέω, ο Κίδης θα πάρει ένα σκήνα στο γεσμά. Ένα jump shoot, έχει σκοράρει ένα. Από το αυτό το ύψος που δίνει απόσταση θα σκοράρει και πάλι. Θα λύσει το μένα χέρι του που θα βρουν το υπάλλου. 26-32.
Βουλάνου Γιατρίδης. Γύρισε με τη μία, είναι άστοχος όμως ο Μητριάδης. Ταχίδης σκανάρει το γήπεδο. Ταχίδης στα 17 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα screen. Του Μουτσέλη μέχρι μέσα και ο Ιωάννης δεν κατάφερε να συγκροτήσει. Τερζίδης. 3-1-2-2 στο άμεσο zoom. Τερζίδης θα χάσει την μπάλα, όχι δεν θα περάσει εκτός από τον κούμα στη weak side τον Ιατρίδη. Στον Παρουλιάνο στα 12 δευτερόλεπτα. Τριάντη στην εσπέρα. Ψάχνει πάσα, έχει κλειστεί από τον Κωνσταντίδη πολύ καλά στη γωνία. Τερζίδης στα 5 δευτερόλεπτα, το γύρο step. Δεν θα καταφέρει να σκεφτεί ο Κολομβός. Ο Σταχίδης Γιωσμάς πριν καν αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Γιωσμάς έχουν ζητήσει time out και θα έχει στον Big Baby. Βλέποντας τη διαφορά να φτάνει τους 8 πόντους, 26-34. Δεν έχουν φάουλ ακόμα να δώσουν τον Big Baby. Έχουν 2 ακόμα να δώσουν τον Big Baby. Έχει πόντους της διαφοράς 5-5 για την εξήγηση. Δεύτερη περίοδο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα 5-5 θα πούμε για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Πρώτη γιορτή μετά το time out που κάλεσαν οι Big Babes είναι για αυτούς. Προφανώς για ένα βήμα θα μπορέσουμε να έχουμε απάντηση. Διαφορά είναι στους 8 πόντους. Γιωσμάς πήγε να κλέψει με τρίτη συγκράτηση. Ωραία πάσα στο Δημητριάδη. Είναι άστοχος όμως. Θα το το καλά πήγε ότι μόνο συγκράτησε. Αλλά έτσι και μια πάσα ο ένας εκ των ψηλών που έχουν Big Babes στη σύνθεση αυτή τη στιγμή. Γιωσμάς από σουτάκι του σπουδώνει την πάλα και βοήθεια. Αφήνει την πάλα στο καλάθι. Μιλήσοντας διαφορά για πρώτη φορά αρχίζει τους 10, 26-36. Κατσέρι. Σκαστή πάσα. Πόμπουλο θα ράζει κάποιος. Για τρίτη πήγε να το φοβηθεί στο Δημητριάδη. Συγκρατεί αυτός. Κατσέρι. Για τρεις είναι άνθρωποι. Για τρίτη συνέχει. Πέρα για το φυσικό rebound. Κάποιος πολύ φιλόδοξος θα μπορούσε να πει ότι αυτή ήταν μια πάσα και όλα ήταν ένα καλό σχέδιο πλήνο πλάνο. Όμως και να έχει δύο πόντι βήγαν. Σακίδης. Σακίδης έχει Πανέλα, για να δούμε αν θα μπει εδώ στο λίγο. Χέρι με χέρι άλλαξε ο Κωνστακίδης με τον Τιβάσου για 3. Παγίδησε το φυσικό rebound. Κατάλαβε το γεγονός ότι δεν θα πει να γεμίσει το σουτ. Κωνστακίδης έζυπνεξε την μπάλα, αλλά δεν καταφέρνει να συγκρατήσει την κατοχή. Μεγαλόπλος έχει περάσει στον αγωνιστό χώρο για Τρίδης. Το Τσέρις τώρα. Ο Λεάνου διορθώνω. Πάρει ένα screen. Τώρα το Τσέρις. Δημητριάδης στα 10 δευτερόλεπτα. Τσέρις ένα jump shoot Δημητριάδης. Αυτό τίποτα είναι άστοχος. Ξέρεις ότι φόλφα να δικαιώνεις από τον πάγκο. Δεν έχει σηκωθεί. Πάει μέχρι μέσα, θα δώσει τελικά την μπάλα στον Γιωσμά. Ο Κυκίδης χωρίς να κάνει βήματα. Θα πάρει πίσω από το screen, με άσπρο για 2 πόντους. Ο Λουάνο. Μέσα με τον Ντατσέρι. Συντάζω τις επιλογές τους. Με τον Μπέιμς. Μεγαλόπλος και πάλι σουτ για 3. Μέσα αυτή τη φορά από πολύ μακριά. 31-36. Ο κύριος Παουλάνου. Ο Σπάκο να έρθει πάλι και να έρθει στον Σπάκο. Τριανίδης, να αποστάρει με δύο παιχνίδια πάνω του. Θέλει συμπιά τρίτιος μας, έχει πάρει πολλά, θα πάρει ένα ακόμα, είναι άστοχος. Κατακίνης, ο μυρική μάχη με τον Μεγαλόπουλο, ο οποίος ξεχύθηκε στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν πήρε την μπάλα. Δεν καθαρίστηκε η καλύτερη κατέρης. Είναι καλυμπέτης ο διαρτήρας. Τρέχουν όλοι τώρα, το κεφαλικό μίνι. Θα συγκρατήσει την πέμα και την μπάλα. Υπέροχη πάσα του Κωνστακίδη, συγκρατεί την μπάλα αλλά όχι την κατοχή όπου μας. Ο Λεάνος πια 3, σηκώνεται ο πάγκος, είναι άστοχος. Αυτός πίσω φωνάζουνε. Γιωσμάς πήρε το rebound. Γιωσμάς. Τερζίδης θα περάσει στη θέση του Δημητριάδη, χαμηλώνει τον με τον Μπέιμπ. Θα γίνει για τον άξονα. Φάουλ. Θα στο Μεγαλόπουλο. Θα γίνει στις βολές. Σακίδης.
31 λεπτά. 2 και 17 για τη μίξη. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν μέσα στο άξονα. Τροφοδοτήθηκε. Ωραία, ο Μεγαλόπουλος έχει κρυφτεί από δύο παίκτες στο Μπαζατέρι. 13 δευτερόλεπτα. Κούπας. Εκεί πέρα πάει μέχρι μέσα. Τερζίδης είναι άστοχος. Τη μάση. Θέλει, υπάρχει φάουλ. Όχι. Πάτσε τη γραμμή. Ο Μπαζατέρι έχει κρυφτεί. Ένα από τα δύο. Θα δούμε τι έχει αποφασίσει. Πράγματι φάουλ για δύο βολές. Βάσει στις βολές. Άστε να συμπράξει. Αυτός δεν πήγανε έμεσα, άμεσα οι παίκτες να διεκδικήσουν το rebound. Μπορεί να έχει δοθεί αυτή η εντύπωση. 2 λεπτά λοιπόν θα βγαίνουν για τη λήξη του πρώτου μισού της συμπλήρωσης 20 λεπτών. Λεπτών, σκεφτείμαστε το τερδίδι, άλλαξε την οσυνόνη. Ξανάδωσε την μπάλα ένα jump shoot από τον τερδίδι. Αρκετά ελεύθερος για να σου πάρει και να ευστοχίσει αυτός. 33-38, οι Big Babes βιώνουν 5. Τώρα έχει πάει και στους 10, ωραία πάνω στην κρατή, έχει κλειστεί από 3 παίκτες, θα γυρίσει, είναι έξω, θα πέρα και στους 2. Όπου ξέρεις, θα μάρουν τόσο ωραία από το Σαγκέβιο. Ερζίδης. Λατρίδης. Μεγαλόπλος στα 14. 4 δευτερόλεπτα. Ερζίδης, Σιρώνης. Τώρα θα πάρει ένα σκέφτο για τρίδι, πάει μόνος με τη μέση, είναι άστοχος. Airball. Μπορείς να ήθελε να εκμεύσει και φάουλ, θα τρέξει, θα συγκρατήσει ο γιος μας. Φτάσε από τον Κούμα. Ήρεμα, του λέει ο Κωνσταντίδης. Πανός. Μεγαλόπουλος. Τερζίδης, τα 13 δευτερόλεπτα. Περάσει το τελευταίο λεπτό. 3-40 Τερζίδης και έχει δεύτερος παίκτης πάνω του. Δεν θα κλαπεί η μπάλα, πάει μέχρι μέσα. Περάσει το Σακίδη, είναι άστοχος. Μπορεί μπάουν, δεν θέλει. Σακίδης. Σακίδης έχει βρει άμυνα, πάει το zone press των Babes. 4 δευτερόλεπτα, ακόμα μέχρι μέσα. Οπα. Φάουλ του Μεγαλόπουλου. Δεν θα περάσει εκτός. Κουτσιανούδης. Περνάει στη θέση του. Την πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ βαθύ ρόστερ απόψε και αριθμητικά. Και ποιοτικά οι Babes. Απόψε. Θα την τελειώσει με 12. 9 παίκτες. Άξονα, τον τονίζουμε. Τον βουλίο του μας. 38 δευτερόλεπτα. Διαφορά στους 9 και πάλι. Ο Γαλόπουλος. Ο Γαλόπουλος δεν θα περάσει τον πάγκο τελικά. Κανόνις έχει περάσει. Μεγαλόπουλος στη γωνία. Τερζίδης. Σιρώνης στην διατρίδη μετά από την τροπή απέναντι σε Μεγαλόπουλος που θέλει να άστοχος. Μία επίθεση. Φωνάζει κάποιον τον πάγκο. Το άξονα του Σακίδης. Η Κριστή από δύο σταματήσει τρίπλα έχει πέσει κάτω. Συμπλήρωση του πρώτου μισού, Μεγαλόπουλος. Σιανούδης. 5 δευτερόλεπτα. Βγαίνει από το σκρίσιο του για 3 θα το πάρει δυναμικά με ταμπλό. Τριζίδης είναι άστοχος. Θα μετρήσει αυτή. Δεν θα μπει. Θα το δούμε. Τελικό σκορ λοιπόν. Πρώτο μισού. 33-42. Με μία πόντου διαφορά.
Δίνει η εντάξει των προβλητών στον απαραίτητο δρόμο με τον οποίο παίζουν οι δύο ομάδες. Πολύ physical παιχνίδι, πολύ γρήγορο παιχνίδι. Ξέρω πως πολύ λίγο και στη συνέχεια μην βλέπουμε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και τρίτη περίοδος στο παιχνίδι. Καταρχήνουμε τον άξονα. Πίσω μπροστά με 9 πόντους στο Σαγκύρις. Για 9, πρέπει να σκέφτει τον Γιωσμάθος του δώσει. Τρίμη χέρι του πάλι, εκτελέσει πίσω από σκριν για 3 είναι άστοχος. Πάρα πολύ καλά, δεν καταφέρει να πάρει το rebound, πάρει το περάσει εκτός. Κίνηση πάλι για τον άξονα, 14 δευτερόλεπτα. Κατσπάθηκε πάλι ο Γιωσμάθος. Μας θα γυρίσει με δεξί είναι άστοχος. Γυρίζει, έχει και δεύτερο παίκτη πάνω του, θα πάει να κερδίσει και τους δύο πάρα πολύ ψηλά. Συνόλου για τον rebound να το πάρει, έχει κερδίσει και αυτός από δύο. Υπάρχει πέρασε ένα μισό ποτίο, Μεγαλόπουλος. Γρήγορη πιο φορές της μπάλας. Ολεάνου. Πολύ Μεγαλόπουλος, ήδη για τρεις, έπειτα από πρωτοπτία μου την Λουκίδα είναι άσχος, μόνο τα βλώ, μια μακρινή πάσα της. Θα συγκρατήσει, να μετρούσε το καλά, δεν έπαινε. Μέρος δύο στο πάντος με έξε από τον Μεγαλόπουλο, είναι δύο βολές. Η οποία θα επιτάει και θα κάνει bound εναντί ενός του άξονα. 43-47. Παουλάνου. Παντέλης φυλάει για να δώσει ένα screen. Ο Ιατρίδης εκτελέσει πίσω από αυτό. Είναι άσχος του Παουλάνου. Αμυντικό rebound. Αυτό που τσέβει. Παντέλης καθώς πάσα υπέρυξη του Τζουσμά. Ποιος δεν καταφέρει να βρει στο πάνω στο πάνω. Παντέλης είναι εκεί πέρα για το rebound. Ρόνις. Λίγο να χαθεί μπάλα. Ο Λιάνου αποστάρει, βγάλει στην γωνία σου για 3 εύκολους. Κουρτζίδης, ανάσα μεγάλη για τους Big Babes, 36-47. Κούμα. Στα ίδια έχουν πάρει ο Ερμίδης με στη ρεζέρα. Κόβει ο Κωνσταντίνης, θα πάρει ανάποδο, λέει, απέχοντας. Τραβήξει, έχοντας συμφίσει δύο παιδιά πάνω τους. Ο Μάντας τον θέλει. Τσάλι. 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 Έστω στην πρώτη. 3-0 είναι τα ομαδικά φάουλ. Σε μόλις 2 και 6 αγωνιστικά.
Σιλέστε την διαφορά έχει μέχρι 13 πόντους, 36-49. Ζήβης. Ο Λεάνου. Ζήτησε και πήρε χαμηλά για τρίτη, θα έχει το γυσμά φαίνεται ότι πήρε στη καλία, έχει έρθει και δεύτερος παίκτης. Αυτός το πάρει στο αμυντικό rebound που θέλει. Ζήβης. Ο Σπάρι τώρα κατεβάζει την μπάλα. Είναι καλή ο στην περιφέρεια κατά κόρα του άξονα. Ο Μάσος για 3 θα το πάρει, όταν το πει ελεύθερος. Είναι άστοχος, πάρα πολύ ψηλά, δεν κατάφερε να το πάρει. Ο Γούμας, ο Λάνου. Κίνης έρχεται ο Σιρώνης, μία ακόμα πάσα. Ζήτης, συγκριτή απέναντι στον Κωνστακίδη. Μυρικές μάχες στο 1-2, ενώ σου για 3 και πάλι είναι άστοχος. Σιρώνης επιθετικό rebound, είναι άστοχος. Είναι ακόμα επιθετικό rebound για τρίτη. Ξανά ο ίδιος, απέναντι σε άλλο παίκτη. Καλάθι και φάουλ. Κάποιος τι θα γινόταν με τον άξονα. Και έρθει και ο Μουτσέλης εκεί πέρα για να πάρει το rebound. Θα κάνει και το foul. Μόνο δεν θα πάρει το rebound. 38-49. Βράσεις 11. Αυτό το foul δεν είναι την περίοδο για τον άξονα. Αυτό είναι πολύ ο Ιατρίδης παρόλα αυτά. Και τις ετοιμάζεις ο Κωνστακίδης. Τις κατεβάζει την έκταση για τον άξονα. Κούμας. Στα 16 δευτερόλεπτα. Μπορεί να κάνει στον Περζίδη. Για 3 θερμίδες είναι άστοχος και γίνοντας μπρόκτης την μπάλα που δεν καταφέρε ο Μπουτζέλης. Τώρα 3-1-2 ενός Σιρώνης θα αφήσει την μπάλα στο καλάδι με μπάλα του Βερδίδη έχοντας να παίρνει το κοκκίνι ο οποίος παίρνει την μπάλα 40-49 και φοράμε στην κάτω του ψυχολογικού για τον 10. Κωνστακίδης, το σουτ φωνάζει κάποιος να μην αφήσει το Κωνστακίδη το σουτ γιατί δεν θα κάνει το φάσο του γεμπά. Την μπάλα του Περζίδη, ο οποίος πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Απέναντι στον Γιωσμά είναι άστοχος. Σηκώνει, μετάει μέσα στον δύο ρεύνα του Κυριατρίδης. Μουτσέλης, κύριε τον Σαχίδης, μου γυρίζω Μουτσέλης. Γιωσμά σου για 3, μία ακόμα προσπάθεια, είναι άστοχος. Βάλε να λέει ο Μοργάνης από τον πάγκο. Τέρις, ο Λεάνης κίνησε, έχει ανοιχτό χώρο. Ζήτης, για 3 ελεύθερος, είναι άσχος, έχει κόρη μπάουν. Από τον Ιατρίδη, το φάουλ, είχε έτσι την Ιθέλη. Με 2 βολές. Είναι στα 21 και 3 στα 17, το τρίποντα αντίστοιχα. Με βρήκε τη διάστημα. Ο Μιναλαχές και ο Βιονίδης περνάει εντός. Ο Στίγκη Βάνης μετά από πολλή ώρα. Είμαστε Μουτσέλης, πρέπει να είναι στον πάγκο, μπορούμε να ξανάσεις. Άχουμε τον πάγκο για τρίτη. 3 στις 9 και 16 στις 20 αντίστοιχα οι βολές. Άχουμε τον πάγκο για τρίτη. Το rebound όμως. Πάμε στα σκαρτήρια στην εξέντρα. Την Ζήλης, με τον Τζιρόνι. Σκαστή πάσα, δεν θα βγει έστω μια τρίτη. Τζιάννης, έκλειψε, θα είναι μέσα ο Ρινίδης. Κερδίζει το φάουλ. Έχει ρωτήσει τον Τζιρόνι.
Ελευθερία. Ο Λάνου. Ο Λάνου ζήτησε χομηρικές μάχες μέσα στη ρακέτα, αλλά δεν πήρε ο Ιατρίτης. Γύρισε από δύο. 10 δευτερόλεπτα. Πρέπει στην Κυπριανή, γιατί είναι πάρα πολύ Λάνου. Μάλλον να δώσουμε, λέει ο Ροδόνης, θα αναφέρουμε στο φάουλ. 5-3. Ο Λάνου. Απέναντι στον Κωνσταντίδη, 10 δευτερόλεπτα. Σουτιά 3 από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος, Ερμίδης στο rebound. Προφαστικό σουτ, μόνο και μόνο που το πήρε. Έρχεται, θα κλέψει τελικά ο Ματσέρης. Την μπάλα που προοριζόταν για τον Τζιβάνι. Πάει μέχρι τη μέση του Eurostep. Σαν νίντζα έκλεψε. Σαν νίντζα εκτέλεσε. Δύο έξτρα πόντι για τους Babes. Να πάτε εκεί. Γιαννίδης, Ερμίδης πιέζει και πάλι τον εκάστοτε χειριστή. Αυτή τη φορά ήταν ο Τζιβάνης. Γιαννίδης, Ερμίδης σουτ για 3. Είναι έξτρα. 42-56. Φορά στους 14, αργά και σταθερά ανεβαίνει. Περζίδης, αρχίζει την προσωπική ενέργεια. Μετά από μια προσπίση πάει από post to post. Προσπίση θα κάνει πόσο τον Ιατρίδη. 44-56. Έχω περάσει στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου. Περζίδης. Σαχίδης δεν θα εκτελέσει. Είναι έτοιμος. Περζίδης. Καθώς ο Ράμος εκτελέσει πίσω από το σκρίνου πήρα του Γιωσμά. Είναι άστοχος. Κυρώνης ο rebound. Κυρώνης. Ο Τσέρις η Ιωνία. Περζίδης στην πιά. Τσέρις από την πλευρή ελεύθερο. Είναι άστοχος. Περμίδης στο rebound. Μια μακρινή πάσα στο Γιωσμά. Επίσης έχει ξεχυθεί στον ειδό γήπεδο. Θα γυρίσει. Έχει ξεχυθεί στο δεύτερο στέκος. Περζίδης. Έχει βρεθεί στο κληρονομικό σημείο. Η Ατρίτης out. 46-56, διαφορά στους 10 πόντους, προηγούμενες ήταν και στους 14, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Σε ένα 53, 42, 3 περίοδου, μείνετε μαζί. Επιστροφή λοιπόν της Ζώνη Καρίνα, 3-42, θα φυμάμαι για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πρώτη για ποιήνει για τον άξονα, θα κάνει το ίδιο Τζιβάνης, η Σκαλιάννα Βερζίδης πάνω του. Και δύο φορές την τρίτη πάει, εφεύγει την μπάλα, αλλά ο Γιωσμάς έχει πάλι στην κορυφή. Δώσει ένα screen μετά την μπάλα στον Κωνσταντίδη. Σου για 3 από τους πίσω το screen. Έστοχος. Αλλιώς είναι τεχνικός του Κωνσταντίδη. 46-59. Βερζίδης. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Θα γυρίσει και έχουν βάλει πλάτη στο Γιωσμάι. Είναι όλος από τον Ιατρίδης. 48-59. Ένα ακόμα, θα εκτελέσει πίσω και από αυτό το screen. Μοιάζει μου τώρα για τρίτη στο rebound, το λίγο δεξί. Περζίδης. Περζίδης μέχρι μέσα για το post to post. Ένα ακόμα, πολύ ψηλά. Περζίδης δεν πήδησε σε ιδανική στιγμή. Μεγάλη πάσα συγκρατή. Δεν έχει μόνο συγκρατή ο Ερμίδης. Προβάλλει το καλάθι. Για τρεις, τέλος, και έτσι είναι έτοιμος. Βλέπετε 1-61, Βασίλης. Βασίλης έχει χάσει την μπάλα. Ο Λάνου πήγε και έτσι θα πιέσει. Ο Λάνου, στο 18-30, πιστεί από 2, πήγε να πάρει το φάουλ, δεν κατάφερε. Και η δεν θα δώσει. Για τρεις άστοχος και πάλι κοντά του στον Κωνσταντίνη. Δεν έχει την μπάλα. Είναι 4 τον φάουλ. Τσέρις. Ο Λιάνου. Ο Τερζίδης θα του βοηθήσει μέσα στη ρακέτα σε 13 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει, θα ψάξει μια πάσα και είναι πάλι ο Τερζίδης. Ο Τερζίδης για 3, Τερζίδης είναι άστοχος. Μπάει και πέρασε εκτός και είναι για τους Μπέγγις. Ο
να γίνει την επαναφορά. Παουλιάνου, ετοιμάζει αυτή, μια μακρύ πιο μαστή πάσα μέσα στη ρεγέντα, δεν θα περάσει. Βρίσκει στο γήπεδο, να μας δει δύο πόντους μια στο γήπεδο και τρίτος ο τύρος στην τρίτο λιμπάου. Συντηρίζεται κάποιο φάουλ Ερμίδης, Σέρις. Σέρις, Σιρώνης. Πάρε απέναντί της για τρεις μεγάλη καμπύλη Παουλιάνου, ένα άσχος μπάλα περνάει εκτός. Ο πλάτης θα γυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Γιώνης, τον Βερζίνη σε 15 δευτερόλεπτα, θα ξέρεις. Στην γωνία, ένα side step, το back step για 3 θα το πάρει. Βερζίνης στα 9 δευτερόλεπτα, ένα jump. Είναι άστοχο, μακαρισμένο τον Γιώνη. Είναι ακόμα επιθετικό, πάνω μια τρίτη, γυρμάς. Φέρετε στον Βερζίνη, πήρε το αμυντικό. Πρώτην προσπάθεια σαν νίντζα φύγε και πάλι ο Σιρώνης θα κρέψει. Θα έχει βρει στο γήπεδο. Και όταν δεν βρήκε το γήπεδο και έρθει το φάουλ. Βρίσκεται από δύο φόρτες. Κυριανίδης. Μα για πρώτη φορά παίζει. Μόνο από κάτω. Είναι για σένα μου. Ένα στα δύο. Έτσι στη δεύτερη. Δύο στις δύο, 51 στα τρία. Λέει κάποιος χαρακτηριστικά από τον πάγκο των Λέιπ. Ο Λεάνος καστή πάσα, σιρώνει, θα συγκρατήσει και θα κερδίσει και το φάουλ. Θα το ζητώνει αυτό για να κλέψει, για να ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Δύο βολές. 9,2 που μένει για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ανησυχήσεις στις δύο Σιρώνης, η διαφορά θα ακουμπήσει το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων και πάλι. Έχω την πρώτη, 92-63. Μας μέχρι μέσα προσωπική ενέργεια είναι άστοχος. Συγκόρυμα του Μερλίνη, δεν μετράει κάτι για να φτιάξει την προσπάθεια. Γλυκό σκορ λοιπόν που έχουμε μετά από 3 αγωνιστικά δεκάλεπτα, 53-63. Έχουν να αντιμετωπίσουν ένα βουνό 10 πόντων οι Babes στην τέταρτη περίοδο. Για να δούμε αν έχουν τη φυσική δύναμη μεταξύ άλλων για να το κάνουν. Στρέφουν σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Χαρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδο. Συναρπαστικό παιχνίδι μεταξύ Big Babes και Axelman Ευρώπη για τους τεχνικά γηπεδούχους. 10 αγωνιστικά λεπτά στην κανονική περίοδο, τουλάχιστον το τονίζουμε αυτό. Χωρίζουν κάποια από τις δύο ομάδες από την απόκτηση του εισιτηρίου για τον Dungeon Final. Πάει μέχρι μέσα στην απολύτως μοιραγέτα Τερζίδης για μία ακόμα φορά και δικαιώνεται ουσιακότητα την προσπάθεια Στακίδης. Τελείς θα γυρίσει δύσκολο άστοχος. Ετρίδης, πάλι Τερζίδης, ο οποίος χάσει την πρώτα, πραγματικά, δεν ξέρω να φέρει στην κάμερα, Ετρίδης. Πάλι Τερζίδης. Πάλι μας συγκρίνει τον Ετρίδη, πάει μόνος μέχρι μέσα. Ο Λεάνου, στην πια τρεις, κοίταξε τη γραμμή, χαρακτηριστικά, πήρε τον τρίποντο, είναι άστοχος. Συνώνεις. Ετρίδης, χωρίς φάουλ, είχε χαρακτηριστικά κάποιος από τον πάγκο. Τα τσέρις, πέρασε από τον πατέρι. Πάει μέχρι μέσα, ο Βασακίδης. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Κωνστακίδη. Από τον Κωνστακίδη, ο οποίος παραφέρει την μπάλα. Θα πάρει κιόλα. Κιόλα και τώρα το συνδύασα λίγο. Ο Λάνο έχει βρεθεί ελεύθερος, παρόλα αυτά είναι δάμπτος, είναι άστοχο. Θα τίποτα, κόλα στο rebound. Προσπαθούν οι Big Bays, προσπαθούν πολύ και πιστεύουν. 8 πόντι της διαφοράς. Τρίμε χέρι, κούμας.
το Βουσέλη. Πολλά δευτερόλεπτα. Γκούμα μέχρι μέσα, αριστερό, άστοχο. Ερζίδη. Ερζίδη πάει για το coast to coast για μια ακόμα φορά για να δούμε πάσα στην Ερζίδη. Fast break, γιατί θα βγάλει μια πάσα αυτό. Γυρώνει αν δεν κάνω λάθο. Καρίνα από πάγκο και από εξέδρα Big Babes. Ο Λάνου, Τερζίδης, καθώς πάθει ο Ιατρίδης. Πάλι πάλι στο Γιουσμά, έχει έτσι και δεύτερος παίκτης. Υπάρχει πρόθεση για να πάει μπάλα στον Τζιρόνι, αλλά χτυπάει μπάλα στο πόδι του. Βήμα για τους Babes, ο Θατζίδης κλέβει. Κούμπας, ο Θατζίδης δεν θα πάρει ο Κωνστακίδης. Καθή πάσα, Λουίση είναι άσχημος όμως. Ο Μουζέλης μη σουτάρει, λέει κάποιος καταπληκτής, κάτι πάλι από τους Big Babes. Έχει ακουστεί διευθόμενο πολλές φορές αυτό. Αυτή τη βραδιά από πλευράς Big Babes. Κυρίζει τον Κωνσταντίνη, αλλά όχι μόνο όπως φαίνεται. Ωραία πάσα. Γυρίσει από τον Ιατρίδη, κόπηκε. Αυτό που θέλει. Ψηλός τον Babes. Ερμίδης. Στα 8 δευτερόλεπτα, πάει το κλέψιμο ο Τερζίδης. Συγκρατεί, όχι αυτός. Φαουλάδο, το κλέψιμο ήρθε όμως, Τερζίδης. Για τρεις! Εδώ το βγαίνει ελεύθερος! Μέσα! 58-63! Ακούστε τι γίνεται στο πάγκο! Το Big Babes! Για να δούμε αν θα αποτελέσει παράγοντα αρχή ο Τερζίδης στο 4ο δεκάλεπτο στο comeback των Big Babes, το οποίο είναι κοντά στους 5 πόντους για φορά! Ως μας, θα γυρίσει 2 πόντους, θα δεκόπη και τον Ιατρίδη! Θα ξέρεις! Τερζίδης! Πρέπει να ισορροπήσουν πάρα πολλά πράγματα και φυσικά και mentally οι Big Babes. Θα τροποδοτηθεί, όχι ο Ιατρίδης, αλλά υπάρχει φάουλ από τον Γιουσμά. Γιουσμά δεν υπάρχει φάουλ αμυντικό από τον Γιουσμά, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έχει πίσω την μπάλα. Τρέξτε αυτές τις διαμαρτυρίες. Κάτω. Θα την κρίση αυτή. Όμως την άχει. Αλλά λίγο ρεχτή θα κλέψει και πάλι. Ο Τερζίδης. Θα πάρει το φάουλ. Από το δέχει. Θα την μπάλα από τον Μουσέλη. Παραμένει 6:49 τη λήξη και τη τέταρτη περίοδου. Τελειώνει το παιχνίδι με προσεκτικό, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Τερζίδη, Ιατρίδη, η χρυσή από 2 στα 13 δευτερόλεπτα. Στην πια 3 στα σέρι, έχουν του βρεθεί ελεύθερο. Είναι άστοχο με το rebound. Ιατρίδης σου διατρής και αυτός. Είναι άστοχος, θετικό rebound τον Τζιρόνι. Στη γωνία δεν θα πάρει τρίτο το πρόβλημα, πάει μέχρι μέσα. Στη γωνία τον Τζιρόνι σου διατρής θα τον πάρει και αυτός. Άστοχος, αμυντικό rebound από το κούμα. Σταματήσει την μπάλα, έλεγε στον Τζιρόνι από τον πάγκο. Ο Τζιρόνι πήγε το κλέψιμο, στα όρια του φαουλ παίζει. Ιατρίδης παραμένει περαντί του. Έχει 3 δευτερόλεπτα. Και με χέρι δεν θα δώσει στον Σακίδη. Έχει μέσα μέρα στον Ιατρίδη. Είναι εύστοχος! Είναι 65. Καλό είναι μετά από αρκετή ώρα για τους... Έχει στο άξονα παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Λάνου, ο Ιατρίδη, ο Τερζίδης διορθώνω. Έχουμε χάσει τα λογικά μας με το παιχνίδι που βλέπουμε. Σε στην πάσα, Ιατρίδης πράγματι. Τώρα θα τον προσθεί. Θα γυρίσει, τρεις παίκτες θα κοπεί. Έχω την εντύπωση από τον Ερμίδη. Μέσα στην αφήση βάλω και καλά στο Τζιρόνι. Όχι ακόμα, μαγικός τρόπος, θα βάλουμε
Αλλά σε τέτοιο τσάρο δεν ξέρω για αυτή τη στιγμή. Εμίδη πήρε να κλέψει και έφτιαξε πολύ καλό να ξέρει. Πάει μέχρι μέσα, κέρδισε. Είναι να κερδίσει το φάουλ. Ο Εμίδη έφτιαξε την μπάλα, κερδίζει μέχρι μέσα και το πώ του πούτσε πάλι. Και πάλι τοποθέτησε και φάουλ, δεν το κατάφερε. 64-65. Στον πόντο και φορέ την φάση και του 14. Και mental και physical έχουν κουραστεί. Μεγάλη πλειοψηφία αυτών. Τερζίδης, τρίπλες στον Γκούμα. Στη γωνία. Πήρε από τη γωνία σου για τρεις και πάλι Τερζίδης. Μέσα! 67-65! Καμάνος από τον Ολεάνο. Τι κάνει στο τέταρτο δεκάλεπτο Τερζίδης. Είναι αδιανόητο. Στα χέρια της μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει. Μεταλλευόμενος. Ρήμα που βρήκε στην άμυνα. 67 όλα. Μεγαλόπουλος. Δίνει το σύνθημα. Φάουλ. Υπάρχει μια αλλαγή για να δούμε. Μεγαλόπουλος πράγματι περνάει και στην δοτσέρι. Φιλιάει και τον Δημητριάδη. Υπάρχει συναισθήματα που επικρατούν. Και όλη η ζώνη καρίνα είναι πολύ ανάμεικτα. Δημητριάδης περνάει θέση του Τσιρόνι, ο οποίος περνάει και αυτός στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσες. Και ανόητα τα πράγματα που κάνει ο Τερζίδης σε άμυνα και σε επίθεση. Τερζίδης και το εξοδοσκείται απέναντί του, παραμένει αυτός καθώς άλλαξε με το μεγάλο πλούσιο διατρίδης. Ο διατρίδης ο Τερζίδης και πάλι είναι άστομος. Έχει μόνο στην πάλο που μας πανέξει τα παραλίδα να κλέψει ο Τερζίδης. Ο Ζώης ξεκίνησε τη μετάδοση στην κατάλληλη στιγμή, πραγματικά. Κατάλληλο timing. Πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μια πάση στον Ερμίδη. Ο Γκούμας του διάθεσε μέσα! 70! Η πόντη του ενεργητικού του άξονα, 67-70! 1-3, πραγματικά κρύο αίμα! Μεγαλόπουλος! Και την πάσα πήγε να κλέβει πάλι! Στην τελευταία θα υπάρχει deflection από τον Γκούμα, αλλά λάθος πάσα! Time out για τους Βιζέιους, 67-70. Με κάποια πράγματα τα οποία υπόνονται φώκες σε τους ρεφτς. 67-70, 1-3 τα ομαδικά φάουλ. Τερζίδης αποτελεί παράγοντα χ. Στο τέταρτο δεκάλεπτο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μέρη μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Τόνι Καρίνα. 3-5. Και το τέλος. Για τώρα είμαι λακωνική στην εισαγωγή, αλλά οι δύο μάτες τα λένε όλα στο παρκέ. Εμείς αυτό δεν περιτεύουμε. Ζουγιάδης που βγάζει τη φλέξη με το πόδι από τον Ερμίδη. Τον άλλο περνάει εκτός και έχει πάρει για την Λιουπέιτ. Τεζίδης 3-3. Τον Πορνίδη στην κόψη του Συραφία Τρίδης. Θα γυρίσει, απέναντι σε δύο παίκτες κόπηκε. Ο Ερμίδης πάσε στο rebound. Ερμίδη έχει απλώς στην κόψη του ξηραφείου, το ξηράφι έχει κουρέψει, έχει ξηρίζει ό,τι γουστάρετε. Θέλεις βάζει να βγάλει μια πάσα, την έβγαλε Ερμίδης. Σε πια τρεις εδώ το πάρει ο Κωνσταντίδης, πάει μέχρι μέσα ένα jump shoot, είναι έφτασος με ταμπλό. Τρίτη φορά που το κάνει, αν δεν κάνω λάθος στο παιχνίδι, 67-72 στους 5 πόντους διαφορά. Μεγαλόπουλος. Στο συν 5 ο άξονας. Τερζίδης. Τερζίδης στο φάρο από τον Κωνσταντίδη. Όχι άλλο! Όχι άλλο φωνάζουν από τον πάγκο οι συμπαίκτες του. Τρίτο φάουλ του Κωνσταντίδη, όπως ενημέρωσε και από την γραμματεία και εγώ. Ο Λεάνου θα πάρει ένα screen από τον Τερζίδη, ψάχνει πάση στο αυτό δευτερόλεπτο και σταματήσει τρίπλα. Τερζίδης θα πάρει ένα screen, θα πιστέψει πάρα στον Δημητριάδη, πάει μέχρι μέσα, πάρει σε δύο παίκτες αυτός, είναι άνθρωπος επιθετικό λοιπόν τον Δημητριάδη. Και ανόητο αυτό που συμβαίνει στη ζώνη Καρίνα. Σμάς, πίστε στη ματσάρα, κόπηκε! Από δεύτερο παίκτη πίσω στο βοήθεια! Το Δημητριάδη, σύντο πάστε! Συγκροτεί την μπάλα από Ολεάνου. Ολεάνου, για Τρίδης. Επισήμως στην crunch time στη ζώνη Καρίνα, 1.45 για τη λήξη. Στο διαφορά στο τρίποντο, Ολεάνου. Θα πάρει κάποιο screen για Τρίδης. Έχει χτυπήσει μπάλα.
του Γιωσβάλε, ο Ρέμπι πίστονε κάθε εδώ με την πάση. Θέλω να τελειώσω το παιχνίδι, πραγματικά θα μείνω εδώ πέρα 25 ώρες θα χρειαστεί. Δεν με νοιάζει καθόλου. Περθίδης στην επαναφορά, 6 δευτερόλεπτα για να φτιάξει τον ύπνο μετά με Ατρίδης. Τα 4 δευτερόλεπτα έχει κλειστεί από 3 παίκτες, τώρα είναι μια μεγάλη πάσα. Ήταν ελεύθερος ο Περθίδης, δεν πήρε την μπάλα. 60-70 πήγε από το κλέψιμο, θα κάνει το φάουλ στον Κουστακίδη. Πάρα πολύ μεγάλο match-up και αυτό. Περθίδης, Κουστακίδης, όπως και το Ατρίδης για μας, πάρα πολύ ενεργάτη. Τα δύο match-ups. 2-4. 2-4, φάουλ και πάλι. Από τον Ιατρίδη. Στον Μιτσέλο. Στο 15, στο 15. 3-4, έχουμε ένα ακόμα φάουλ να δώσουμε οι Big Babes. Θα έχει μια μαχνή πάση με deflection από την επαναφορά του Σιβάνη. Τρέχει ο Τερζίδης ταχύτατα μέχρι μέσα. Τρομακτική προσπάθεια κλείστηκε. Πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες. Δεν έχει δοθεί φάουλ. Μάλλον θα περάσει εκτός. Πέρασε μάλλον ήδη εκτός. Και είναι... Η Μπέιβ, λογικά θα ξαναπεράσει εκτός κάποια στιγμή, σε κάποιο παιχνίδι. Κάποτε. Ένα κύκλος για 69. Το έχουμε χάσει λίγο, μου φαίνεται έτσι. Δεν ισχύει αυτό. Με τέτοιο παιχνίδι, νομίζω με τέτοια ματσάρα που βλέπουμε στον πρώτο τελικό. Δικαιολογείται. Εν μέρη. Δεν ζήτησε την παραφορά 18 δευτερόλεπτα, τη φλέξη ώρα από τον Κωνσταντίνη. Αυτά είναι τα ψυχολογικά mind games. Νιώθουν την πίεση οι Big Babes με τέτοιες φάσεις. Πρακτικά δεν γύρισε καν ούτε ένα δευτερόλεπτο. Για τρίτης, θα γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες. Η μπάλα έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να μπει, δεν μπήκε. Κωνσταντίνης, στο συν 3 ο άξονας, συν κατοχή. Θα παίξουμε και με το χρόνο οι παίκτες, ψάξαμε για να δούμε. Σκεπτική χειρονομία. Θα κάνει το σκριτ, παίρνει οδηγίες από τον πάγκο από τον Μαγκόλης. Ο Τιατρής πίσω από το σκριτ, εκτελέσει! Πίσω από το σκριτ, ο Τιατρής στο φως! Τιατρής πόντους! 69-75, killer! Killer Κωνστακίδης! Στο Τιατρής, έλα, απαντήσε από όλο άλλο! Ναι, στο Τιατρός! 72-75! Αν είναι δυνατόν! Στους τρεις πόντους, πάλι για αυτά! Υπάρχει το περάσει κόντ! Είναι για τον Μπέιτς! Για 3 η Sonic Arena, αν είναι δυνατό το παιχνίδι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. 46,4 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Yeah. 72-75 στο συν 3 οι παίκτες του άξονα. Έκσταση το παιχνίδι. Ένα ακόμα φάουλ έχουν να δώσουν Big Bakes, επιστρέφουμε σε πολύ λιγότερο yeah. μαζί. Επιστροφή λοιπόν στη Σάνι Καρίνα μετά το αδιανόητο τρίπολο του Παουλεάνο, ο οποίος απάντησε στον Κωνστακίδη και εξασφαλίστηκε και κατοχή μετά από ασφυκτική πίεση στην άμυνα για τους Μπέιμς. Παουλεάνο και πάλι. Παουλεάνο, θα βρει τον Κούμα. 8 δευτερόλεπτα. Παουλεάνο, για να δούμε αυτό για τρίτη πάλι το παίξει. Ένα δεύτερο, πήγε το κλέτσο ο Κούμας. Ο Σουτάρι, ο Παουλεάνο είναι άσκοπος. Το τελείο το χρόνο της Κωνστακίδης. Έχουν ένα ακόμα φόρο να δώσουν οι Μπέιμς. 28 δευτερόλεπτα, 72-75. Για να δούμε. 15 δευτερόλεπτα για τον άξονα. Πιέζει ο Παουλεάνου. Δεν νομίζω θα πάει να πάρει και επιθετικό για να δούμε τα πάντα. Χέρι με χέρι. 15 δευτερόλεπτα για να δούμε. Δεν κάνουν φόρτο σε πρώτη φάση οι παίκτες των Big Babes. Πάει με τη μέση, ακόμα σκόπηκε. Από το μεγάλο πλοκό τη φόρτ. 10 δευτερόλεπτα. Όλοι οι Big Babes πέσει κάτω. Ο μεγάλο πλοκό τη φόρτ. 2 παίκτες κάτω. Δεν ζήτη σου πια 3. Α το πω. Στο στακίδι στο rebound. Χτύπησε. Μείνει εδώ και δύο ώρα κάτω ο Γούμας. Σταματήσει ο χρόνος. 2,1 τελείωσε λέει ο Γιωσμάς. Για να δούμε. Για να είναι ο ήρωας της τελευταίας στιγμής ο Τερζίδης. Έκανε αδιανόητο τέταρτο δεκάλεπτο. Έχασε το πιο κρίσιμο σουτ μέχρι τη στιγμή στο παιχνίδι. 2,1 απομένουν για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Παίρνει ο Γιωβάνης από τον πάγκο.
τα χέρια για τους πλάξονα. Το 2-2-75 στρέφουμε σε πολύ λίγο την έναρξη. Την επανέναρξη του κοινού για τα 2,1 δευτερόλεπτα που απομένουν οι δύο μαζί μας. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν. Επιστροφή λοιπόν στο Ζώνη Γαλήνα, πιο νωρίς. Δεν θέλω να ρισκάρω ούτε μία στο 3 εκατομμύριο να χάσω έστω και ένα δέκατο από αυτό το παιχνίδι, αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Πρώτη κατοχή, κατοχή μάλλον. Και πρώτη. Είναι για τον άξονα, έπειτα το τάιμα του πήρε ο ίδιος. Υπάρχει φάουλ αμέσως, 1,3 τον Ιατρίδη. Τον Ιατρίδη στον Ιωσμά. Μπάλα. Έξω. Και τον άξονα από την baseline στην χώρα 1,3. Δείτε και ήδη κάποιος το έχει πέσει 1,3 για να δούμε. Συγκρατεί ο Κωνσταντίνης πάνω πέρας εκτός 0,3 πλέον. Και όπα, μπάλα είναι για τους babes 0,3. Τι λέει να τελειώσει το παιχνίδι. Τι με τρίποντα, τι με άμυνες που βγαίνουν όπως και τώρα, όπως και προηγουμένως. 92,75. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, 0,3 υπόλοιπο. Κάτι παρόμοιο με την PayPal μου. Anyway, είναι έτοιμα για να ζήσουμε και τα 3 δέκατα που απομένουν στην επιλέξη της τέταρτης περίοδου. Συγκεκριμένα σημείο οι Big Babes, ένα σουτ. Όχι, δεν θα ήθελα να μου καθόλου στη θέση της γραμματείας αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Είναι η ακρίβεια χειρουργείου. Μεγαλόπουλος στην επαναφορά, για να δούμε τι έχουν σκαρώσει οι Babes. Είχαν μυστικοπάθεια στο time out, για να δούμε ποιος θα βγει και θα κάνει γενικώς. Προσταγμένα που πρόκειται να πεταχτούν. Ένα, δεν θα καταφέρει να χάσει την μπάλα και να στάρει ο Παουλάνου το όνειρο των Big Babes. Για το εισιτήριο του Betson Final τελειώνει έτσι 72-75. Το άξονα υποχρεώνει τους Babes στην πρώτη τους ήττα για τον ημιτελικό. Και άλλος Legends και Σικάριο θα αντιμετωπιστούν αύριο η Sonic Arena σε ένα συγχρονιστικό παιχνίδι που τα είχε όλα πραγματικά. Πιο μπάσκετ παιχνίδι από αυτό. Είναι δύσκολο να βρεθεί. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν είτε έμεσα είτε άμεσα για να έχετε αυτό το υπέροχο πλούσιο οπτικό οξυκό υλικό. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Όλα αυτά και σε άλλα πολύ σημαντικά. Αλλά μετά από μια τέτοια ματσάρα, πώς να μην είναι κανείς καλά, να είστε καλά, γιατί.